αναφέρθηκα στα δεδομένα που προέκυψαν αφού συνέβησαν τα γεγονότα. Δεν μιλάω για τις εκτιμήσεις, διότι και τώρα έχουμε διάφορες τοποθετήσεις. Ακούμε 6 από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, 5,8 από αλλού και ο κόσμος, ξέρετε, μπερδεύεται. Γιατί υπάρχουν αυτές οι αποκλίσεις? Καταρχήν δεν είναι αποκλίσεις σημαντικές, αλλά θα σας απαντήσω αμέσως. Το αστεροσκοπείο Αθηνών την ώρα που έγινε ο σεισμός και είναι ο θεσμοθετημένος φορέας για τις ανακοινώσεις του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου έβγαλε εκείνη τη στιγμή ένα μέγεθος 5,8. Σήμερα όλοι ξέρουμε ότι είναι μέγεθος 6. Τα κανάλια και οι εφημερίδες έχουν μείνει στο 5,8. Το γιατί το κάνουνε? Γιατί δεν έχουν τη γνώση να επικαιροποιήσουν. Με συγχωρείτε, αλλά οφείλω να το πω αυτό. Και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ για 5,8 μιλάει. Λάθος του πρόεδρου του ΟΑΣΠ. Το μέγεθος του σεισμού είναι 6. Τελεία. Το μέγεθος του σεισμού είναι 6. Τελεία. Μάλιστα. Ναι. Το 5,8 ήταν το πρώτο μέγεθος. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι το αναθεωρημένο μέγεθος είναι 6. Μάλιστα. Τελεία. Τόσο είναι το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, ας πούμε, που το έβγαλε μετά από αναλύσεις, έχει ένα μέγεθος 6. Άρα το μέγεθός του είναι 6. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Συμβαίνει. Είναι σύνηθες αυτό το πράγμα. Το πρώτο μέγεθος είναι, επειδή είναι εκείνη τη στιγμή σε μία γρήγορη πληροφορία, ενδέχεται να έχει κάποια σφάλματα. 0,2 σφάλμα στο μέγεθος, δηλαδή 5,8 με 6, είναι επίσης ένα σφάλμα το οποίο ακολουθεί όλα τα μεγέθη όλων των σεισμών. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ θερμά.